με το σκορ του πρώτου αγώνα, ήταν γκολ. Ήταν γκολ εκτός έδρας, πήρατε την προκρίση. Τι σημαίνει για σας? Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τους προσφαιριστές μου για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν στα 2-90 λεπτά. Απότερος μας σκοπός στο εντός έδρας παιχνίδι ήταν να μην δεχτούμε γκολ, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το παιχνίδι εδώ και με έναν γκολ σε περίπτωση που να θέλει πολλά περισσότερα γκολ η ομάδα του Ψευδά να προκριθεί. Τα καταφέραμε. Για μας σημασία να έχει η χαρά σήμερα και από αύριο ξεκινούμε μια νέα προσπάθεια για το πολύ δύσκολο παιχνίδι που έχουμε απέναντι στην Εθνική Άσοδο για το πρωτάθλημα, γιατί σίγουρα θέλουμε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την παραμονή μας όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να πάμε να απολαύσουμε το παιχνίδι του τελικού. Από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν δίπλα μου, τον προβλητή τερματοφυλάκων, τον φίλο μου τον Γιάννο, τον φίλο μου τον Τάσο, τον φροντιστή μας, τον φίλο τον Κικό, τον Ανδρέα, το Διοικητικό Συμβούλιο, όλους όσοι ήταν πραγματικά δίπλα στην ομάδα, χωρίς να θέλω να αφήσω κάποιον πίσω, για τη μεγάλη προσπάθεια. Η φλόγα ήταν εκεί, είναι εκεί και θα πάμε με αισιοδοξία στο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε για το τελικό του κυπέλλου τρίτης και τέταρτης κατηγορίας. Ήταν έτσι ένα τοπικό ντέρπι, πολλοί κόσμος. Ούτε κάποτε σε παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας δεν βλέπουμε τόσο κόσμο, η αλήθεια είναι. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, πάθος μέσα στο αγωνιστικό χώρο, πώς το ζήσετε? Για μας είναι απόλαυση να έρχεται ο φιλαθλός να παρακολουθά τους ποδοσφαιριστές, γιατί μιλούμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι 8 από τους 18 ποδοσφαιριστές δεν παίρνουν καθόλου λεφτά. Οι υπόλοιποι μιλάμε απλά για τα pocket money τους. Είναι εκπληκτικό να έχει κόσμο μια ομάδα να στηρίζει τους ποδοσφαιριστές, γιατί μέσα από αυτό και οι ποδοσφαιριστές παίρνουν δύναμη και εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το άθλημα παίρνουμε δύναμη. Χαράς να είναι υγιές ένας αθλητισμός μέσα στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο. Επί της ευκαιρίας που μου δίνεται, θέλω να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για την ομάδα της Ομόνοιας Ψευδά, για την άνοδο της στην Β' κατηγορία και μακάρι να πάρει αυτό το όμορφο συνέστημα όσο πιο μακριά μπορεί και όσο πιο ψηλά μπορεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.